Ένα ακόμη εγκαταλειμμένο παλιό κτίριο κατέρευσε στην πόλη των Ιωαννίνων, χωρίς ευτυχώς για άλλη μια φορά να προκαλέσει κάποιο ατύχημα. Πρόκειται για ένα παλιό κτίριο στην οδό Παύλου Μελά, μεγάλο μέρος του οποίου μέσα στα μεσάνυχτα κατέρευσε με αποτέλεσμα πέτρες, χώματα, σίδερα και κομμάτια ξύλου να κλείσουν το πεζοδρόμιο, ενώ έφτασαν μέχρι και το οδόστρωμα. Κατά το φετινό χειμώνα υπήρξαν πολλά παρόμοια περιστατικά στην πόλη, και αυτό είναι σίγουρα ένα ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, καθώς κυρίως στην περιοχή του ιστορικού κέντρου της πόλης υπάρχουν πολλά ακόμη τέτοια παλιά κτίρια που έχουν εγκαταλειφθεί και παρουσιάζουν εξαιρετικά προβλήματα στατικότητας. Και ο κίνδυνος που υπάρχει είτε για τους διερχόμενους είτε για οχήματα που σταθμεύουν είναι σοβαρός. Από πλευράς του Δήμου Ιαννητών πάντως έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτρη Νάστο, καθώς όπως σημείωσε, για όσα κτίρια είναι ετοιμόρροπα έχουν σταλθεί έγγραφα στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να ειδοποιηθούν οι ιδιοκτήτες τους και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Συνεργείο του Δήμου Ιωαννιτών στη συγκεκριμένη περίπτωση με την κατέρευση του κτιρίου στην οδό Παύλου Μελά, καθώς και στα άλλα προηγούμενα περιστατικά, ανταποκρίθηκε άμεσα και προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες που έχουν να κάνουν με τη λήψη μέτρων προστασίας και ασφάλειας. Από εκεί και έπειτα είναι θέμα των ιδιοκτητών, υπογράμμισε ο κύριος Νάστος. Εμείς όσα κτίρια έχουμε επισημάνει, και γιατί ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, για να μην έχουμε ή θρυνήσουμε θύματα ή πάθουμε οποιαδήποτε αβαρία, εμείς όσα κτίρια είναι ετοιμόρροπα έχουμε στείλει έγγραφα στις αρμόδιες υπηρεσίες και του Δήμου και τις άλλες υπηρεσίες, ώστε να ειδοποιηθούν οι ιδιοκτήτες όπου υπάρχουν. Ή δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούμε να βρούμε τους ιδιοκτήτες. Εμείς ανταποκριθήκαμε και στα προηγούμενα που ήταν σε όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε, και ήταν αρκετά φέτος, ήταν γύρω στις 5 περιπτώσεις, και ανταποκριθήκαμε και σήμερα από τις 7 η ώρα το πρωί, και ήδη μέχρι αυτή τη στιγμή είναι το συνεργείο εδώ και κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των ιδιοκτητών. Δεν είναι δικό μας θέμα, για να πάρουν τις απαιτούμενες άδειες για να καταδαφίσουν αυτά τα ετοιμόρροπα κτίρια. Οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι για όλες τις διαδικασίες, αλλά όπως βλέπετε δεν μπορούν να τους κάνουν. Και εμείς κάνουμε τις άμεσες εργασίες ώστε να πάρουμε τα μέτρα προστασίας, και από εκεί και πέρα χρεώνουμε τους ιδιοκτήτες το αντίτιμο, αυτό που το κόστος το οποίο έχουμε βάλει μέχρι εκείνη τη φάση των εργασιών. Το συγκεκριμένο έχουμε συνοηθεί, υπήρχε άμεση ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες, έχουμε συνοηθεί, έχουμε μιλήσει μαζί τους, ήδη προχωράνε τις διαδικασίες για να κατεδαφίσουν, να βγάλουν τις απαιτούμενες άδειες για να κατεδαφίσουν το κτίριο. Το μεγάλο πρόβλημα, όπως σημείωσε ο κύριος Νάστος, υπάρχει με τα κτίσματα που είναι διατηρητέα, καθώς εκεί οι διαδικασίες είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες και ο Δήμος δεν έχει αρμοδιότητα να επέμβει. Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο, και πρέπει πραγματικά είτε με νομοθετική ρύθμιση είτε με οτιδήποτε άλλο να ξεμπλέξει αυτή η ιστορία για να μην θρυνήσουμε θύματα. Είναι θέμα της κυβέρνησης και είναι θέμα του αρμόδιου Υπουργείου για να δώσει λύση σε αυτό το θέμα. Πρέπει να δοθεί λύση, πρέπει να κατανοήσουν. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε, παραδείγματος χάρη, να σας φέρω ένα παράδειγμα, δρόμο μέσα στο κάστρο κλειστό. Δεν μπορεί να παραμείνει κλειστό. Και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο σαν Δήμος. Δεν έχουμε αρμοδιότητα για να επέμβουμε.